118 περιστατικά ομού χουλυγκανισμού μέσα στο 2021. Την περασμένη Κυριακή, κουκουλοφόροι με καδρόνια στα χέρια έξω από γήπεδο στην οίκαια, ενεπλάκησαν με οπαδού αντίπαλη ομάδα. Στο πέραμα, οπαδοί επιτέθηκαν με βόμβε μολότοφ σε σύνδεσμο ομάδα, βάζοντα φωτιά σε αυτοκίνητα. Παραμονέ ενό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, οπαδοί συνεπλάκησαν με την αστυνομία, πετώντα πέτρε και φωτοβολίδε εναντίον του. Λίγα 24 ώρα πριν, ο Άλκη, στην τρυφερή ηλικία των 19 ετών έπεσε θύμα της οπαδικής βίας. Ένα φαινόμενο που επί χρόνια τώρα εκδηλώνεται, όχι μία στο τόσο, αλλά συστηματικά, λαμβάνοντας πλέον πολύ επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Το φαινόμενο της βίας είναι η να θα λέγαμε, του αθλητισμού και δυστυχώς ο χώρος του αθλητισμού είναι ένας χώρος στον οποίο εκδηλώνεται η βία. Αυτό καθεαυτό το άθλημα του ποδοσφαιρόπως και τα υπόλοιπα αθλήματα έχουν βία, αλλά αυτό το οποίο πολύ σωστά επισημάνατε το τελευταίο διάστημα είναι πολύ αυξημένα τα περιστατικά διότι και η πανδημία αλλά και η ανεργία και γενικότερα τα προβλήματα της κοινωνίας τα οποία αντιμετωπίζουν οι νέοι στην καθημερινότητα, κυρίως οι νέοι, μεταφέρονται και εκδηλώνονται στους αθλητικούς χώρους. Δηλαδή με λίγα λόγια έχουμε και εισαγόμενη βία. Δεν είναι η βία αυτή καθεαυτή προϊόν του αθλήματος, του ποδοσφαίρου ή των υπόλοιπων αθλημάτων. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά περιστατικά βίας σε περιβάλλοντα, στο περιβάλλοντα χώρο των γηπέδων και των χώρων που γίνονται αθλητικές διοργανώσεις. Αλλά και γενικότερα στο χώρο του αθλητισμού τα φαινόμενα που εκδηλώνονται είναι και φαινόμενα εισαγόμενα. Μιλώντας για ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να ξεριζωθεί, ο πρόεδρος της Σούπερ 1 και του Αστέρα Τρίπολης εκτιμά πως η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι πιο σκληρή. Χρειαζόμαστε και πιο αυστηρούς νόμους αλλά και πιο σωστή και γρήγορη αντιμετώπιση γιατί εδώ είναι και ένα σημείο κλειδί. Διότι η παραβατική συμπεριφορά πρέπει να τιμωρείται άμεσα έτσι ώστε και αυτός ο οποίος την έκανε να λαμβάνει την τιμωρία που του αξίζει αλλά και όλοι οι γύρω από αυτόν οι φίλοι του ή αυτούς με αυτούς με τους οποίους συμμετείχε στο οποιοδήποτε περιστατικό βίας να α, βλέπουν ότι υπάρχουν συνέπειες και έτσι να αποτρέπονται από το να την μιμηθούν οι ίδιοι. Δυστυχώ, όταν έχουμε παραβατικέ συμπεριφορέ και ατιμορρησία, βλέπουμε ότι υπάρχουν φαινόμενα μίμηση. Αν και στην έδρα τη Τρίπολη, ανάλογα περιστατικά δεν έχουν καταγραφεί. Ωστόσο, ο θάνατο του νεαρού Άλκη φέρνει στο προσκήνιο τι ευθύνε των ομάδων για τα περιστατικά ομιλία. Και εδώ, το γήπεδο μέχρι τώρα, στα 16 χρόνια που είναι στην κορυφαία κατηγορία, δεν έχει, αλλά και τα τρία προηγούμενα σύνολο περίπου 20 χρόνια ο αστέρα Τρίπολη, δεν έχει δημιουργηθεί κανένα άξιο αναφοράς περιστατικό και αυτό νομίζω ότι δείχνει το νέο πνεύμα το οποίο έχει φέρει ο Αστέρα στην Super League. <συσκόλιο> Οι ομάδε έχουν τιμωρηθεί πάρα πολλέ φορέ και δεν υπάρχει καμία αντίρρηση όταν εκδηλώνεται αποδεδειγμένα μια παραβατική συμπεριφορά στον χώρο που υπάρχει μια ομάδα. Εκεί η ομάδα Σίγουρα ε, έχει συνέπειες. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε την κοινωνία μας από τέτοια τραγικά περιστατικά, διότι η λέξη συλληπιτήρια που πολλέ φορές άκουσα για τον Άλκη είναι πολύ μικρή. Τι θα πει συλληπιτήρια. Η οικογένεια βίωσε αυτό το τραγικό περιστατικό και αυτή θα το βιώνει μια ζωή. Όλοι εμείς έχουμε ευθύνε, δεν είναι να εκφράζουμε την συμπάθειά μας με τα συλληπιτήρια. Με την κοινωνία σε σοκ και μετά την αντίδραση των μαθητών στο Ήλιον και το σύνθημα που σχημάτισαν με τι τσάντε του μαθητέ τη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά του τέταρτου λυκείου της Καλαμάτας φωνάξαν με τα κορμιά του ένα ηχηρό όχι στη βία, γράφοντας «Όχι άλλος άλκης».